Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε. Μια πάρα πολύ δύσκολη, μια πάρα πολύ βαριά μέρα. Και στα αλήθεια, σήμερα θα χρειαστεί υπερπροσπάθεια για να μείνουμε σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας. Ήταν 28 χρονών, του λέγανε Κυριακή. Είχε ζήσει τα πρώτα της νιάτα, προφανώς με κάποιον από τα κακά παιδιά. Τη χτυπούσε, τη βίαζε, η ίδια βρήκε τη διέξοδο στην πολιτεία, πήγαινε στην αστυνομικό τμήμα, της έδωσαν τις συμβουλές, είπα να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τα έκανε, προσπάθησε να μείνει μακριά από κάποιον που τελικώς αντί για αγαπητικός ή αγαπημένος ή σύντροφος ή οτιδήποτε άλλο θέλετε πέστε, αποδείχθηκε δολοφόνος. Η Κυριακή με τα ασφαλιστικά μέτρα αισθανόταν ότι είχε πάρει μια απόσταση από τον πιθανό της δολοφόνο, όπως και αποδείχθηκε στο τέλος. Τον είδε όμως με άλλη παρέα, έξω από το σπίτι της, να την περιμένει. Έφυγε, γύρισε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, προσέφυγε δηλαδή, εκεί που κανονικά κάθε πολίτης που απειλείται πρέπει να προσφύγει. Εξάλλου, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λέγεται αυτό το Υπουργείο, το οποίο υποτίθεται ότι ως πολιτική ομπρέλα αγκαλιάζει την αστυνομία και τη δική μας ασφάλεια. Κι όμως, παρότι βρήκε όλες και όλες τρεις γυναίκες αστυνομικούς, παρότι είπε ότι κινδυνεύει, παρότι ζήτησε κάποια λύση, οι συμβουλές που πήρε από εκεί ήταν επί της ουσίας να κάνει τα ίδια. Δηλαδή να ξανακάνει κάποια μήνυση για να ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα. Λες και δεν τα είχε κάνει πιο πριν, τα είχε κάνει και το αποτέλεσμα ήταν να εξακολουθεί να απειλείται. Για να μην τα απολυλογώ, δεν πήρε καμία βοήθεια και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα κάλεσε το 100. Επαναλαμβάνω την εικόνα. Βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, κάλεσε την άμεση δράση. Κάλεσε το 100. Την ώρα που μιλούσε με το 100, ο 42χρονος πρώην αγαπημένος της, με ένα κουζινομάχαιρο την έσφαξε. Πολύ λίγα μέτρα από το κουβούκλιο που υποτίθεται ότι φυλάει την αστυνομία, που υποτίθεται ότι φυλάει εμάς. Πριν από λίγο, άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ξοχοίδη, να μιλάει στη δημόσια τηλεόραση. Δεν ήθελε να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ακούει τον όρο γυναικοκτονία, αλλά αυτό χρειάζεται συζήτηση. Πόση ακόμα συζήτηση χρειάζεται? Πόσο ακόμα θα συζητάμε όταν φεύγει μια Κυριακή και είναι απλώς τρίτη απόγευμα? Πόσο? Καλησπέρα σας. Αττικό, εδώ πέρα. Στο Άττικα με το χωρίς μακιγιάζ και το Βασίλη Σκουρή δίπλα μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Σε πολύ βαριά μέρα. Ειλικρινά το λέω, χρειάζεται μια υπερπροσπάθεια για να μην αρχίσω να μιλάω διαφορετικά, πράγμα το οποίο αισθάνομαι μεγάλη ένταση. Και να πούμε καλησπέρα και στο κορίτσι μας εδώ, την Έλλη Τριανταφύλου, που αυτή μας προσέχει, έτσι. Είναι σε απόσταση. Καλησπέρα σας. Καλώς. Και την προσέχουμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πω ότι είναι η δεύτερη μέρα που είναι μακριά μας, γιατί ακριβώς μας προσέχει. Και μακάρι, Βασίλη μου, να τα προσέχαμε τα κορίτσια μας με τον τρόπο που τους αξίζει και όχι να φέρονται μερικά γουρούνια με τον τρόπο που φέρονται. Έλλη, το πρώτο σχόλιο είναι δικό σου, αναγκαστικά απόψε. Γιατί μου έκανε εντύπωση και το ότι ήταν τρεις γυναίκες που την υποδέχτηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Ναι. Τι να σας πω. Το να πω πόσο σοκαρισμένη είμαι, νομίζω δεν προσθέτω τίποτα στο δημόσιο προβληματισμό. Διάβαζα όμως σήμερα ένα άρθρο που είχε δημοσιεύσει ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2022, όπου εκεί, αφού αναφερόταν στον όρο γυναικοκτονία και στον προβληματισμό που υπάρχει για το αν θα πρέπει να πάρει και νομικά χαρακτηριστικά ή μόνο να το αποδεχθούμε ως κοινωνικό φαινόμενο και να προσδιορίζουμε αυτού του τύπου τα εγκλήματα με αυτό τον όρο, απαριθμούσε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση για να περιοριστούν οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Τι αστυνομικοί εκπαιδευμένοι, τι αστυνομικοί πρόσθετοι σε αστυνομικά τμήματα. Τα διάβαζα λοιπόν όλα αυτά και μετά είχα την εικόνα μιας νεότατης γυναίκας η οποία ξεψύχησε, δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Διαβάζεις αυτά και βλέπεις το αποτέλεσμα, έτσι. Επίσης, να πούμε το εξής. Από όσο γνωρίζω από το αστυνομικό ρεπορτάζ, και έρχομαι αμέσως σε εσένα, Βασίλη, υπάρχουν δύο τμήματα στην Αττική, στην Αθήνα, τα οποία αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Το ένα είναι, αν θυμάμαι καλά,
κατεβαίνοντας από την Ομόνια στην Αγίου Κωνσταντίνου. Και αν θυμάστε κι εσείς καλά, υπήρξε κοπέλα η οποία έκανε μήνυση ότι σε εκείνο το γραφείο τη βίασε ένας αστυνομικός. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Όλα τα πράγματα τα προσπεράσαμε. Όπως προσπεράσαμε και πολλά άλλα, για να μην ξεχνιόμαστε. Βασίλη. Δεν ξέρω, Γιώργο. Εγώ θέλω να πω 2-3 γεγονότα. Το ένα το κράταγα για το βράδυ, για το σχόλιο στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά θα το πω τώρα. Βγήκε, λες, από το αστυνομικό τμήμα και τηλεφώνησες στο 100, στην άμεση δράση. Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί στο αστυνομικό τμήμα της είπαν ότι δεν έχουν περιπολικό. Έκανα λοιπόν μια έρευνα το πρωί. Είναι, χρειάζονται για ολόκληρη την Αττική, όλη την Αττική, 75 περιπολικά. Σήμερα μπαίνουν σε κίνηση καθημερινά από 27 έως 34, κάτω από τα μισά, ενώ υπάρχουν περιπολικά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σε μια χώρα που έχει, άνθρωποι εννοώ υπηρεσιακά, σε μια χώρα που υπάρχουν 1.000 αστυνομικοί διαδηλώσεων και άλλοι 1.000 πανεπιστημιακοί αστυνομία που αγνοείται η τύχη τους που υπάρχει και την επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε να τις δώσουν περιπολικό. Να πούμε κάτι ακόμα. Το είπε ο Γιώργος στην αρχή, θέλω να το πω πιο εμφατικά. Η κοπέλα, η Κυριακή, νιώθουμε σαν δικό μας άνθρωπο πια. Τα έκανε όλα στην εντέλεια. Ό,τι έπρεπε να κάνει, το έκανε. Έκανε τις αναφορές, πήγε στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη, είπε τι υπάρχει, του ζήτησε να τη συνοδεύσουν και να πάει σπίτι της. Δηλαδή, τα έκανε όλα ορθά. Και έξω από το αστυνομικό τμήμα τη φάξαν. Είναι πώς να σου πω, ένα γεγονός που δεν το χωράει πραγματικά. Είναι τηλεοπτικό κλισέ, δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Δεν το χωράει, Βασίλη, ανθρώπου νους. Να σου βάλω και μια παράμετρο. Γιατί για μένα παίζει ένα ρόλο και Έλλη, συζητάμε τελείως ελεύθερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το βάλω εύκολα σε δημοσιογραφικά κουτάκια. Σε ό,τι λέει ο Βασίλης, δηλαδή ότι πας και βρίσκεις ένα αστυνομικό τμήμα, παιδιά, στους Αγίους Αναργύρους. Και έχει τρεις ανθρώπους. Ναι. Ξεκινάω από αυτό. Ξεκινάμε από αυτό, ναι. Έτσι, δηλαδή υπάρχει... Θα μπορούσε να είναι μόνο του ένα σχόλιο. Ρεσεψιόν. Αλήθεια το ρωτώ. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι στο αστυνομικό τμήμα. Τι κάνουν οι τρεις άνθρωποι στο αστυνομικό τμήμα? Το φυλάνε? Τι φυλάνε, το αστυνομικό τμήμα ή εμάς? Είναι, το λέω έτσι ως αυτονόητο ερώτημα, το οποίο επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα ή το χώρο όπως εξελίσσεται τελικά. Πράγματα που θα ήταν αυτονόητα, τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, που λες δεν βαριέσαι και πάω παρακάτω. Το ένα είναι αυτό. Ναι, ναι. Ότι έχουμε τρεις ανθρώπους εκεί όλους και όλους. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέει ο Βασίλης περί περιπολικών, αλλά αυτό που επικαλέστηκαν δεν είναι απλώς ότι δεν υπάρχει περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα. Είναι ότι δεν προβλέπεται η μεταφορά. Η μόνη περίπτωση, λέει, είναι να υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Αν είναι έγκυος η γυναίκα, δηλαδή να τη μεταφέρουν στο μαιευτήριο, ή αν έχει προσαχθεί συλληφθεί. Δηλαδή, αν πας στην αστυνομία και πες με σκοτώνουν, θα σου πούνε το πρωτόκολλο λέει αυτά. Ναι, ρε παιδιά, αυτό ήθελα να πω και εγώ, Γιώργο μου, στο αρχικό μου σχόλιο. Ότι δηλαδή εδώ κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Κάτι στην όλη διαδικασία που έχει προβλεφτεί, γιατί για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι αυτή η γυναίκα έκανε τα βήματα που όφιλε να κάνει. Όλα. Ένα προς ένα. Μου το επεσήμανε νομικός γνωστή μου που πήρα τηλέφωνο για να καταλάβω πώς πραγματικά έχει έλλει. Δεν το ήξερα δηλαδή. Και μου εξήγησε ότι είναι βήμα με βήμα. Το ήξερα και το άκουσα, όπως προβλέπετε, αλλά τα, ναι, έκανε όλα. Ναι. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το ξαναδούμε όλο αυτό από την αρχή. Ρε παιδιά, να πω κάτι, να συμφωνήσω, να το ξαναδούμε. Αλλά εδώ, και το λέω γιατί μερικές φορές προσπερνάμε με ευκολία και την αντίδραση του ανθρώπου. Δηλαδή, έρχεται μια γυναίκα, μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα και σου λέει να παίξω ένας τύπος και θέλει να με σφάξει. Ποια είναι η αντίδρασή σου, ρε παιδιά? Δεν έχεις το περιπολικό, δεν μπορείς να τη συνοδεύσεις, δεν την κρατάς εκεί. Της λες φύγε, την αφήνεις να φύγει. Αλήθεια τώρα, ειλικρινά, απορώ και με το αν οι αστυνομικίνες μας σε εκείνη την περίπτωση, για να μην το διευρύνω γενικότερα για τους αστυνομικούς, λέω σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν αντιδρούν ως αστυνομικοί.
ως άνθρωποι που έχουν ευαισθησία για τη ζωή και την ασφάλεια των άλλων ανθρώπων. Ή αντιδρούν ως γραφειοκράτες, ως δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή λέει μια γυναίκα κινδυνεύω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς αυτό που πιστεύω εγώ ευρύτερα είναι ότι θα πρέπει να είναι τέτοιο το πλαίσιο και το πρωτόκολλο ακόμα που λες, που να ελαχιστοποιεί την λανθασμένη, απαράδεκτη, εξωφρενική, αδιανόητη, όπως θέλεις να τη χαρακτηρίσουμε, ανθρώπινη αντίδραση. Δηλαδή δεν θα πρέπει να επαφίεται στην αντίδραση του όποιου αστυνομικού βρεθεί σε ένα τέτοιο σκηνικό μπροστά. Δεν διαφωνώ. Έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ. Προς Θεού, δεν διαφωνώ. Αλλά να έναν άνθρωπο που σου λέει. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, τον Βασίλη, εσένα, τους φίλους μου. Δεν μπορώ να τους φανταστώ να συμπεριφέρονται σαν παγωμένα όντα. Δηλαδή κάποιος σου λέει, κινδυνεύω να με σκοτώσουν, να παίξω, περιμένει. Αυτό, μάλιστα. Και η αντίδραση ποια είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά, ας πούμε ότι το πρωτόκολλο είναι μπουρδα, ότι τα προβλέπει όλα λάθος. Η αντίδραση ποια είναι. Δηλαδή, αισθάνονται καλά αυτές οι γυναίκες που υποδέχτηκαν μια άλλη γυναίκα που την απειλούσε κάποιος και απλώς τη διώξανε από το αστυνομικό τμήμα. Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν θέλω να σχολιάσω τη στάση των τριών και το και θεωρώ. Μένω στο ρεπορτάζ όπως έχει δοθεί. Και εγώ λέω δεν το ξέρω, δεν ξέρω και το ρεπορτάζ. Οπότε δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω όμως ένα άλλο θέμα που έθιξε και η Έλλη, με το θέμα του όρου γυναικοκτονία. Θα πει κανείς τι είναι. Ένας άνθρωπος είναι, το ίδιο πράγμα. Είτε να σκοτώνεται άντρας, είτε να σκοτωλοφονείται γυναίκα. Σε πρώτη φάση αυτό ακούγεται λογικοφανές. Έτσι είναι. Ένας άνθρωπος σκοτώνεται. Όμως υπάρχουν δύο θέματα που πάλι μου τα εξηγήσαν σήμερα νομικοί. Τι σημαίνει ο όρος γυναικοκτονία. Πολλές φορές λέγεται ότι αυτό έγινε εν βρασμό ψυχής. Δηλαδή τη σκότωσα εν βρασμό ψυχής. Ναι. Αυτό αφαιρείται αν τη σκοτώσεις γιατί είναι άλλο φύλο. Γιατί έχει να κάνει με το φύλο και όχι με το βρασμό ψυχής. Αυτό λοιπόν αυξάνει την ποινή. Η ποινή από μόνη της, εγώ θα το ξαναπώ, σε μια χώρα που κυριαρχεί ο ποινικός λαϊκισμός. Η ποινή από μόνη της δεν θα εξασφαλίζει το γεγονός. Δεν θα το εξαφανίσει. Θα το εξαφανίσουν κοινωνικοί λόγοι, θα εξαφανίσουν αυτά που είπε πριν ο Γιώργος για τη στάση της αστυνομίας, για τη στάση άλλων ανθρώπων, για το πώς μεγαλώνουν παιδιά σε οικογένειες, πολλά πράγματα. Όμως είναι σαφές ότι πρέπει να χαρακτηριστεί γυναικοκτονία, πρέπει αυτό να γίνει τώρα και ας σταματήσει όλος ο λαϊκισμός και όλος ο εφησυχασμός και όλη μια εικόνα ειδηλιακή, μια εικόνα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Έχουν τα μπουτόν που πατάνε τα πάνικ και έρχεται κατευθείαν στο σπίτι. Αυτή είναι η χώρα του 112, ρε Βάσιλ. Ναι, θέλω να πω, έγινε μια ολόκληρη ιστορία. Εκεί εντασσόταν και αυτή η ομιλία που λέει η Έλλη του Πρωθυπουργού και την είχα ξεχάσει και δείχνει ότι με τον τρόπο και πόσες γυναικοκτονίες γίνονται κάθε χρόνο, ότι δεν είναι έτσι. Εμένα και θα σου πω. Να συζητάμε σε μια πραγματική βάση. Για τον ίδιο τον σύμφωνα όρο. Σύμφωνα με εκείνο το άρθρο του Πρωθυπουργού, γινόντουσαν το 22 ήταν περίπου 10 γυναικοκτονίες στον χρόνο. Έλλη, για τον όρο γυναικοκτονία. Για μόνο για το 22. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν σε μια συνέντευξη μάλιστα ο Πρωθυπουργός με τον Χατζηνικολάου, τον Νίκο. Και όταν ρωτήθηκε για τον όρο γυναικοκτονία, είπε ότι αποδέχεται τον όρο γυναικοκτονία, αλλά δεν έβρισκε τους λόγους να γίνει ποινικός. Αποκτήσει νομική υπόσταση. Ακριβώς. Να του δώσει την ποινική του διάσταση, έτσι ώστε η γυναικοκτονία να είναι ένα ξεχωριστό αδίκημα από κάτι άλλο. Και επειδή ο Βασίλης, κατά τη γνώμη μου, ορθά το έβαλε, δηλαδή είναι μια συζήτηση που ίσως μοιάζει λίγο καφενείου, αλλά να το κλείσουμε το θέμα, παιδιά. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο πράγμα να βλέπεις μια γυναίκα να σκοτώνει τον άντρα της. Έχει γίνει πολύ συνηθισμένο. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα έχει πάρει θηριώδεις διαστάσεις να σκοτώνει ένας άντρας τη γυναίκα. Γιατί λέει είναι η γυναίκα μου. Γιατί είναι κτήμα, αυτό είναι. Είναι κτήμα. Είναι μου. Είναι μου. Κτήμα, την κάνω ό,τι θέλω αυτό. Και έχει αυτό το φίλο είναι. Και έχει ζωή μόνο αν είναι μου. Αν δεν είναι μου, θα τη σφάξω στο γόνατο σαν αρνί. Το βλέπουμε διαρκώς. Και εδώ υπάρχει το εξής πράγμα. Για το μου. Έτσι.
Είπε ο Βασίλης πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Πώς τα μεγαλώνουμε. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει πάρα ένα... πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Από την άλλη, πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, επειδή προφανώς υπάρχει προσωπική ευθύνη, όπως υπάρχει και στους αστυνομικούς που είπα πριν, όχι με την, μόνο με την πολιτική έννοια που συνήθως η κυβέρνηση δίνει για την ατομική ευθύνη. Έχεις προσωπική ευθύνη αν μεγαλώνεις ένα παιδί που δεν μπορεί να καταλάβει ότι αν αγαπάς κάποιον πρέπει να τον αφήνεις να είναι πάντα ελεύθερος, να επιλέγει κάθε μέρα να είναι μαζί σου και όχι επειδή του έβαλες την κουλούρα ή το, τη βέρα ή το σύμφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Για να μην ξεχνιόμαστε, και το λέω κυρίως ως απάντηση σε αυτούς που θέλουν να αμφισβητήσουν τη γυναικοκτονία. Όταν μοιράζεσαι το κρεβάτι σου, το κορμί σου και την ψυχή σου με κάποιον, αυτός ο άνθρωπος, όπως και εσύ αντίστοιχα, είσαστε ακάλυπτοι. Δεν έχετε άμυνες απέναντί του. Είστε εύκολα θύματα του. Πόσο πιο πολύ πρέπει κάποιος να το κάνει φραγκοδίφραγκα για να γίνει σαφές ότι σε μία μετάβαση της κοινωνίας κάποιοι θεωρούν ακόμα ότι μπορούν να σκοτώνουν μια γυναίκα γιατί τους απέρριψε, γιατί βαρέθηκε να είναι μαζί τους, γιατί βρήκε κάποιον άλλο, γιατί δεν γουστάρει άλλο, ρε αδερφέ. Για οποιοδήποτε λόγο. Για οποιοδήποτε λόγο. Πάντως, τώρα, το σημαντικό στην ιστορία είναι αυτό που είπε ο Βασίλης για τις ποινές. Διότι στα ευρωπαϊκά νομικά οπλοστάσια, σε όποιες χώρες η γυναικοκτονία υφίσταται ως ποινικός όρος, εκεί οι ποινές είναι διαφορετικές και σαφώς μεγαλύτερες από αυτές που ισχύουν για ένα άλλο έγκλημα με περίπου, ας πούμε, την ίδια τεχνική ή το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, με το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ θέλω να πω το εξής. Η γυναικοκτονία είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί από κάτω υπάρχει η κακοποιητική συμπεριφορά, η οποία... Είναι κορυφή, έχεις δίκιο. Κακά τα λόγια είναι, πώς να σου πω, είναι απλωμένη σχεδόν παντού. Ακόμα και στα δικά μας σπίτια, στον καθένα από εμάς και στην καθεμία από εμάς, μπορούμε να το δούμε και να το συζητήσουμε. Και εκεί επίσης έχει πρόβλημα. Και δεν λέω, δύο άνθρωποι που ζουν μαζί 50 χρόνια μπορεί να αλλάξουν και μια κουβέντα. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι μια άλλο πράγμα η κακοποιητική συμπεριφορά, η οποία όντως και αυτή, αν δείτε τα στοιχεία, παίρνει πραγματικά μεγαλύτερες διαστάσεις. Η πανδημία λειτουργήσε καταλυτικά και σε αυτό το τομέα. Θα έχουμε να συζητάμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και δυστυχώς, παρόλες τις εξαγγελίες, παρόλες τις πομπόδες φράσεις όπως γίνεται παντού, βγαίνοντας από την πανδημία που είχαμε εξασφαλίσει ξενοδοχεία, που θα πήγαιναν οι γυναίκες που κακοποιούνταν, που ήταν, τι ακούγαμε και τι βλέπαμε, φαίνεται ότι βγήκαμε από την πανδημία με τα ίδια, ίσως και μεγαλύτερα προβλήματα ως προς την αντιμετώπιση αυτού, Γιώργο, του κακουργήματος. Ναι, γιατί εντάθηκαν και τα ψυχικά ζητήματα και βέβαια τα ψυχικά προβλήματα την περίοδο της πανδημίας. Έτσι. Και βέβαια σε αυτό που λες, Βασίλη, να μην παραβλέψουμε το πώς μπολιάζονται, δηλητηριάζονται στην πραγματικότητα τα παιδιά μέσα σε ζευγάρια με κακοποιητικές συμπεριφορές. Και τι αυτά μπορεί να εκδηλώσουν με τη σειρά τους στην πορεία των χρόνων. Ξέρεις, εκ των πραγμάτων η φύση δίνει το δικαίωμα στον καθένα να γίνει γονέας. Μπορεί δηλαδή ένας που θέλει ένα παιδί που πραγματικά τα αγαπάει, που προσπαθεί, να μην μπορεί να το κάνει. Και να το κάνει ένας και να το κακοποιεί, να το εκμεταλλεύεται, να το σκοτώνει, να το εκπορνεύει. Ή έχουμε δει τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό υπάρχουν οι θεσμοί, γι' αυτό υπάρχουν οι επιμελητίες, γι' αυτό υπάρχει η πολιτεία, για να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Είναι, εγώ δεν θα πω ότι δεν θα υπάρχουν ποτέ τέτοια προβλήματα αν συμπεριφερόμαστε καλά όλοι ξαφνικά, μια διαμαγείας, να μεγαλώνουν καλά τα παιδιά τους. Πάλι θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Πάλι θα υπάρχουν, όσο και να λειτουργήσει ο νόμος, θα περιοριστούν όμως, θα γίνουν λιγότερα, θα γίνουν περισσότεροι αυτοί που τα παλεύουν. Έτσι προχωρούν. Ξέρεις τι γίνεται, Βασίλη. Έτσι προχωρούν οι κοινωνίες. Εδώ υπάρχει κάτι. Όχι με πομπόδιες κουβέντες. Και επιτρέψτε μου να το βάλω στο τραπέζι πριν που δεχτούμε την καλεσμένη μας, θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, το επόμενο κομμάτι της κουβέντας. Εδώ υπάρχει και η άρνηση αποδοχής του γεγονότος. Ακόμα και αυτό που σχολιάζαμε πριν, γιατί δεν ορίζεται ο ποινικός όρος γυναικοκτονία, δείχνει ότι ένα ευρύτατο κομμάτι, τουλάχιστον του πολιτικού προσωπικού, αρνείται να αποδεχτεί κάτι που με λογικά επιχειρήματα δεχόμαστε όλοι οι άλλοι. Το πολιτικό προσωπικό δεν λειτουργεί ερήμην της κοινωνίας.
Την αφουγκράζεται προηγουμένως για να δεχθεί ή να μην δεχθεί κάτι. Έλλη μου, εγώ έχω παρακολουθήσει αρκετή... Αυτή, μισό λεπτό, Γιώργο, εδώ, Έλλη, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δείχνει κατώτερο πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό... Το πολιτικό προσωπικό είναι να καθοδηγεί την κοινωνία. Να αλλάζει τη ροή. Να είναι μπροστά. Αυτό είναι το πολιτικό. Δεν είναι την αφουγκράζεται και ό,τι λένε να κάνει. Εγώ... Γιατί αλλιώς είμαστε κοπάδι. Αυτό γίνεται όμως, Βασίλη μου, το ξέρουμε. Ναι, το ξέρω. Εγώ ναι, ναι. Λέω ότι θεωρητικά έτσι θα έπρεπε να είναι και θα έπρεπε και να αφουγκράζεται βεβαίως. Όχι, και να ηγείται βέβαια. Σωστό. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, εγώ δεν βλέπω ούτε να ηγείται ούτε να αφουγκράζεται. Και το λέω στεγνά. Δηλαδή, αφουγκράζεται μόνο ότι θέλει να αφουγκραστεί. Αυτοί που ιδεολογικοποιούν το θάνατο μιας κοπέλας σήμερα, τη δολοφονία μιας κοπέλας σήμερα, και την έχουν δικαιολογήσει και μια σειρά από 30 προηγούμενες γυναικοκτονίες, το ιδεολογικοποιούν γιατί ακόμα και σε αυτό φοράνε κομματικά γυαλιά. Και η αντιπαράθεση είναι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Να σας το πω κι αλλιώς, 14 φορές έχει βάλει την ερώτηση στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπορεί κάποιος να τη συμπαθεί, να την αντιπαθεί ή οτιδήποτε άλλο. Ο Πρωθυπουργός δεν πήγε σε καμία από τις 14 φορές που μπήκε το θέμα της ερώτησης να τοποθετηθεί. Αυτό για μένα κάτι λέει. Για το αν αφουγκράζεται ή δεν αφουγκράζεται. Και σε ό,τι αφορά το αν ηγείται, αν ηγείται, ηγείται στραβά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι ηγείται στραβά. Γιατί αν ηγείται σωστά, δεν θα μετράγαμε νεκρές γυναίκες, παιδιά. Θα είχαμε καταφέρει, αν μη τι άλλο, να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ζήτημα λίγο πιο πιστικά. Τέλος πάντων, επειδή σας ιντριγκάρισα, να πούμε καλησπέρα στη Σοφία τη Βαγενά. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας του αστυνομικού προσωπικού της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλησπέρα, κυρία Βαγενά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε, και ο Βασίλης και η Έλλη και εγώ, για την αποδοχή της. Εμείς πάνω κάτω είπαμε αυτά που σκεφτόμαστε και που αισθανόμαστε και επιτρέψτε μας σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή που έχουν να κάνουν με πολύ βαρύ θυμικό φορτίο να μιλάμε και με βάση το τι αισθανόμαστε και όχι μόνο το τι σκεφτόμαστε. Τοποθετηθείτε κι εσείς, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσετε και από το τι κι εσείς αισθάνεστε μετρώντας τη μία γυναίκα μετά την άλλη ως θύματα και στην περίπτωσή μας μάλιστα και ένα προαναγγελθέν θύμα, έτσι. Δηλαδή η κοπέλα είχε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, καταρχάς είναι μια συζήτηση που πάντα ανοίγει και αυτό είναι λυπηρό. Αμέσως μετά από μια γυναικοκτονία πέφτουν τα φώτα, τηλέφωνα, συζητήσεις επί συζητήσεων σε πάνελ, στη Βουλή, ερωτήσεις επί ερωτήσεων. Το θέμα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα, τι γίνεται όταν πέφτουν τα φώτα και όταν θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Δίνονται λύσεις, προχωράμε από τη θεωρία στην πράξη ή όχι. Δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα μετράμε ήδη 93 γυναικοκτονίες. Και θα τονίσω τη λέξη γυναικοκτονία. Από πότε είπατε 93? Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε ότι είναι ένα θέμα οι γυναικοκτονίες και έχει σημασία να χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία. Γιατί η διαφωνία που έχουμε πολλές φορές στις λέξεις έχει να κάνει με τη διαφωνία στις ιδέες. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μορφή ακραίας έμφυλης βίας, η οποία εκφράζεται με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο και έχει να κάνει ακριβώς με δολοφονία ανθρώπου λόγω φύλου. Οπότε λοιπόν οφείλουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και δείκτες πρόληψης πάνω στο θέμα, στο φαινόμενο μάλλον πλέον και στην έκταση που έχει πάρει το θέμα αυτό. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Το θέμα των γυναικοκτονιών δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο μας έρχεται και απ' την άλλη δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται συμβαίνει ξαφνικά. Υπάρχουν κάποια στάδια κακοποίησης, τα οποία στάδια κακοποίησης, όπως άκουσα και τη συζήτησή σας προηγούμενα, έχουν να κάνουν με το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς οι ίδιοι, πέραν από το οτιδήποτε δουλειά μπορούμε να κάνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε στη φίλη μας, στο συγγενικό μας πρόσωπο, το οποίο έρχεται και μας μιλάει για μια κακοποίηση την οποία έχει δεχθεί. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τα άτυπα δίκτυα σχέσεων, με το τι συμβουλές δίνουμε όσον αφορά το κομμάτι των γυναικών της κακοποίησης, είτε αφορά παιδί, είτε αφορά γυναίκα.
Όταν πάμε τώρα στο μέρος στο οποίο μιλάμε για τις κρατικές υποδομές, δηλαδή όταν πλέον δεν υπάρχει τα άτυπα δίκτυα σχέσεων, δεν υπάρχουν συγγενείς, δεν υπάρχουν φίλοι. Πάμε λοιπόν στην αστυνομία. Όταν λοιπόν ένα θύμα περνάει το κατόφλι των αρχών, σημαίνει ότι για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει περάσει πάρα πολλά στάδια. Έχει ίσως έρθει στο αμήν, είναι δηλαδή στο δεύτερο στάδιο της κακοποίησης. Οπότε και θα πρέπει να δοθεί τεράστια προσοχή στον αστυνομικό ή στην αστυνομικό που θα προσεγγίσει το θύμα. Δεν επιτρέπεται κανένα λάθος, γιατί το ένα λάθος μπορεί να στοιχήσει τη ζωή ενός θύματος. Όπως είδαμε και σήμερα το βράδυ. Επειδή, αν θυμάμαι καλά, έχετε γράψει και σχετικό βιβλίο. Σωστά θυμάμαι. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε όλο αυτό το κοινωνικό κομμάτι, η αστυνομία, τι ρόλο παίζει? Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε πάθει ένα διπλό σοκ. Και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Έχουμε μία νεκρή νεαρή γυναίκα την Κυριακή 28 χρονών που έχει αντιδράσει. Έχει κάνει αυτό που της λέμε συνήθως. Μίλα, μην κάνεις πίσω, βγες μπροστά. Μην αφήνεις κανέναν να σε χτυπάει, κανέναν να σε εκβιάζει, κανέναν να σου καταστρέφει τη ζωή. Τα έχει κάνει αυτά όλα. Και πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Και το σοκαριστικό το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό. Ότι τη φάζει στο αστυνομικό τμήμα απ' έξω. Η αστυνομία τι ρόλο βαράει μέσα σε όλο αυτό το πράγμα? Θα σας πω το εξής. Γιατί είναι πολύ καλές οι καμπάνιες, πολύ ωραία να μοιράζουμε φυλάδια, να κάνουμε εκδηλώσεις κατά της βίας των γυναικών. Ποια είναι η ουσία όμως? Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση σημερινή όσον αφορά τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας. Θα σας πω εγώ. Είναι υποστελεχωμένα, είναι διαλυμένα θα έλεγα, ιδίως στο νομό της Αττικής. Και αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν φτιαχτεί 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία εξ αρχής και εμείς σαν Ομοσπονδία το έχουμε θέσει υπόψη και του Αρχηγού και του Υπουργού, του πρώην Υπουργού που είχαμε κάνει και μερίδες πάνω στο ζήτημα αυτό, όπου ζητάμε τι? Ζητάμε περισσότερα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί τελικά τι έγινε? Αυτά τα 18 γραφεία που έχουμε φτιάξει, είναι σαφέστατο ότι δεν μπορούν να πάρουν όλα τα επεισόδια τα οποία συμβαίνουν. Οπότε τι γίνεται? Οι γυναίκες ξανά καταλήγουν στα αστυνομικά τμήματα. Καταλήγουν δηλαδή εκεί που ήταν και πριν γίνουν τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Άρα λοιπόν, άρα φτιάξαμε γραφεία τα οποία δεν παίζουν κανένα ρόλο. Τα οποία δέχονται, υποδέχονται συγκεκριμένες υποθέσεις και οι υπόλοιπες πάνε πάλι στα εκεί αστυνομικά τμήματα. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είπαμε, έχουμε από το 2019 και πραγματικά είναι εξοργιστικό, γι' αυτό και βγάζω αυτή την ένταση, από το 2019 μέχρι σήμερα συζητάμε ακόμα για τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Επιτέλους, ας γίνουν πράξη. Σωστά, να είναι πλήρως τελεχωμένα και να υποδέχονται αυτού καθ' αυτού όσα θύματα είναι του νόμου 3.500. Καλά. Αν θέλουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα σωστά όσον αφορά την αστυνομία. Γιατί το ζήτημα του, ειδικά των γυναικοκτονιών, δεν έχει να κάνει, δεν είναι μόνο αστυνομικό ζήτημα. Ο πρώτος φορέας, και γι' αυτό κιόλας είναι κάτι που εμένω σε αυτό, που πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, είναι η προσέγγιση του θύματος. Εννοείται ότι πρέπει να ακολουθείτε ότι κανένα θύμα δεν πρέπει να φεύγει χωρίς να έχει καταθέσει από τη στιγμή. Σταθείτε τώρα. Μια ερώτηση σε αυτό το σημείο. Είναι η δεύτερη φορά, με συγχωρείς Γιώργο. Παρακαλώ. Μία ερώτηση. Μόνο το θύμα, ο θήτης, το πρόσωπο που είναι επικίνδυνο υπάρχει? Γιατί πάντα μιλάμε για το θύμα, για το θήτη. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα στις κουβέντες. Και τώρα δεν έχετε ακούσει, ξέρετε γιατί δεν έχετε ακούσει? Ναι. Γιατί υπάρχει η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, την οποία μέσα ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα και μέτρα τα οποία θα απομακρύνονται και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται το θύμα, και παρά τα αυτά δεν έχουμε προχωρήσει. Δεν τα θεσμοθετήσαμε ή δεν πάει το κορίτσι γιατί έχει ένα πρόβλημα να το πράξει? Δεν έχουμε φτάσει. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία κατοχυρώθηκε με το νόμο 4531 του 2018, μας δίνει κάποια εφόδια τα οποία εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το νόμο 3500 να λειτουργήσει σωστά, ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε τις επόμενες γυναικοκτονίες. Το Νοέμβριο ήρθε η Γκρέβη εδώ και μας έκανε κάποιες συστάσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί η χώρα μας πάνω στα ζητήματα αυτά. Και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλά κενά. Έχουμε κενά στην αστυνομία, κενά στις τροδικαστικές υπηρεσίες, κενά στο σοφρονιστικό σύστημα. Και όσον αφορά την νομική υποστήριξη των θεμάτων. Ρωτήσω κάτι, ούτε Γιώργο, και εγώ. Ναι, Έλλη μου. Ρώτησα γιατί έχουμε αφήσει και ένα κενό. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνω πόσο καθοριστικό και κρίσιμο είναι να υπάρχουν όλα αυτά τα κενά που αναφέρατε νωρίτερα. Είναι προφανές και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω όμως, χρειάζεται περισσότερο από ένας αστυνομικός για να κρατήσει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει αν βγω στον δρόμο κινδυνεύω? Ούτε μισός η απάντησή μου είναι, κυρία Έλλη. Ούτε μισός. Όταν υπάρχει και είμαι, δηλαδή απλά δεν το συζητήσαμε ακόμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το θήμα έπρεπε να μείνει στο αστυνομικό τμήμα. Ωραία. Παρόλο που δεν υπήρχε, περιπολικό, έπρεπε να παραμείνει εντός του χώρου, να είναι φυλασσόμενο εντός και να καλέσει ο Ξηματικός Υπηρεσίας το 100 να έρθει περιπολικό για να το συνοδεύσει από τη στιγμή που φοβάται το θύμα. Επίσης, διενεργείται μια ιδέα που θέλουμε πραγματικά. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο έπραξε σωστά η Ξηματικός Υπηρεσίας ή όχι, κατά πόσο ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Γιατί εδώ καλά, τώρα συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ, εγώ θα το ξαναπώ. Δεν σημαίνει εγώ δεν ευθύνομαι. Υπάρχει πλήρη κάλυψη παντού. Δεν μαθαίνουμε τίποτα και πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία και θα πρέπει η πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να το κοιτάξει σοβαρά. Γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Χρυσοχοίδη όταν έπιασε 17 Νοέμβρη, έλεγε αυτό που με βοήθησε, έκανα μια αστυνομία που δεν πάει ο χωροφύλακας να πιάσει τον πολίτη, αλλά πάει να τον προστατεύσει. Αυτό θέλει και τώρα ο πολίτης. Θέλει πραγματικά να τον προστατεύσει και θέλει ξανά αυτό τον επαναπροσδιορισμό. Και η ΕΔΕ πρέπει να τη μαθαίνουμε. Πρέπει αυτός να τιμωρείται. Δεν γίνεται αλλιώς. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει καμία ΕΔΕ. Ο κόσμος θέλει να νιώθει ασφάλεια. Έτσι. Το θύμα που μπαίνει στο τμήμα θέλει να φεύγει με ολοκληρωμένες λύσεις και απαντήσεις. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το τμήμα των Αγίων Αναρχήνων που έχει πρόβλημα. Αν βγει κάποιος αυτή τη στιγμή και πάει βόλτα, ας πάει από το τμήμα της Ομόνοιας. Θα δει περισσότερα άτομα. Όχι. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι επενδύουμε, επενδύουμε. Το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Ομόνοιας είναι κάτω στο πάρκινγκ, σε ένα υπόγειο. Ναι. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Και δεν έχει και καλή ιστορία, κυρία Βαγενά. Και δεν έχει καλή ιστορία, θα συμφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή, όταν σε αυτό το τμήμα μέσα έχει καταγγελθεί βιασμός. Όχι στο γραφείο ενδοοικογενειακής, βέβαια. Ακριβώς στο δίπλα, στα αποδυτήρια. Κτηριακά είναι στο ίδιο. Ναι, δηλαδή, okay. Όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, εννοείται ότι όχι μόνο πρέπει να απομακρύνονται. Ειλικρινά, είναι από τις περιπτώσεις τις οποίες λυπάμαι που φοράμε την ίδια στολή και είμαστε συνάδελφοι. Πολύ γενναίο από την πλευρά σας που το λέτε. Συνήθως δεν ακούμε τέτοια γενναιότητα, πράγμα που αποδεικνύει ότι η γενναιότητα δεν είναι θέμα φύλου. Θέλω να γυρίσουμε ένα βηματάκι πίσω, κυρία Βαγενά. Είπατε πριν τι θα έπρεπε να γίνει. Και πιο πριν σας ρωτήσει και ο Βασίλης και φτάσουμε στην ΕΔΕ, είπατε ότι η γυναίκα θα έπρεπε να βοηθηθεί. Κράτησα καλά τη φράση σας? Μάλιστα. Το θα βοηθηθεί σημαίνει ότι δεν έπρεπε να φύγει από εκεί όπως πήγε. Και όχι μόνο αυτό. Αν θέλετε την άποψή μου, το πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθούμε σε ένα θύμα το οποίο περνάει το κατόφλι των αρχών, εκτός των άλλων θα έπρεπε να γίνει η κατάθεση, να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, η ίδια να πάρει την απαραίτητη στήριξη που μπορεί να δώσει το αστυνομικό τμήμα. Και όταν λέμε στήριξη, επειδή ο κόσμος νομίζει ότι μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, είναι όλα πλήρως διαμορφωμένα και εύκολα, πατάει κουμπιά, τα βρίσκει, στέλνει ψυχοκοινωνική στήριξη, δομή φιλοξενίας, νομική υποστήριξη. Δεν τα έχουμε αυτά τα μαγικά κουμπιά. Δυστυχώς, η ελληνική αστυνομία σήμερα δεν λειτουργεί όπως είναι οι ταινίες που βλέπουμε. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον ας γίνουν τα βασικά και μετά από εκεί και πέρα θα πρέπει να φτιαχτεί ένα άλλο μοτίβο ώστε οι συνάδελφοί μου, πέρα από το εγχειρίδιο αστυνομικής ανταπόκρισης που έχει μοιραστεί, το οποίο είναι θεωρητικό, θα πρέπει στην πράξη να έχουν δίπλα τους. Για βοηθήστε μας αυτό λιγάκι τώρα, γιατί είχαμε κυρία Βαγενά, θα έλεγα, υπήρχαν διαφορετικές αποχρώσεις στην προσέγγιση που είχαμε τρεις μας εδώ, η Έλλη, ο Βασίλης και εγώ. Εδώ, ανεξάρτητα με το τι λέει το manual, το εγχειρίδιο, πώς αντιδράμε κτλ. Ή και την εκπαίδευση που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, για την οποία θέλω να συζητήσουμε λίγο αργότερα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί, ανεξάρτητα με το αν είναι ο φρουρός έξω στο φυλάκιο ή αξιωματικός υπηρεσίας, δεν πρέπει ο ίδιος να έχει εκείνη τη λογική λειτουργία να καταλάβει τι συμβαίνει.
Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα, περισσότερο με την συνέστηση του καθενός. Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σαν χώρα, εκλείπει. Και γι' αυτό έχουμε και τη βία μεταξύ ανηλίκων. Γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Άρα λοιπόν... Καλά, με συγχωρείτε κάνει... τώρα. Είναι άλλο η βία μεταξύ ανηλίκων και άλλο πράγμα είναι η ενσυναίσθηση στον αστυνομικό που έχει εκπαιδευτεί να βοηθάει τον πολίτη σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Δεν φταίει η χώρα γι' αυτό. Εκεί να είναι παρκώς εκπαιδευμένος, αν είναι... Εγώ θέλω να το πάρω, γιατί το ξεκινάω από την αρχή. Όταν φτάνουμε στο κάποιος συνάδελφος να φτάνει 25 χρονών και να λείπει το στοιχείο της ενσυναίσθησης, σημαίνει ότι αυτό δεν το είχε ποτέ, ότι δεν καλλιεργήθηκε ούτε από την οικογένεια, ούτε από το σχολείο, ούτε από τους υπόλοιπους φορείς κοινωνικοποίησης. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τα σημερινά παιδιά, τα 25χρονα, είτε είναι αστυνομικοί είτε είναι πολίτες, να μπορέσουν να είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, να καταλάβουν ότι είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουν, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι γιατροί, οτιδήποτε επάγγελμα και να κάνουν, πρέπει να έχουν σωστή παιδεία από το ίδιο τους το σπίτι. Άρα λοιπόν, και να βλέπουμε ότι απέναντί μας, και αυτό είναι σημαντικό, ειδικά όταν έρχεται κάποιος ο οποίος έχει την ανάγκη τη δική σου, να βλέπει απέναντί του την αδερφή του, τη φίλη του, τη σύζυγό του, να μην βλέπω ότι είναι ένας ξένος που θέλω απλά να τελειώσω, να γράψω και να φύγω. Δεν είναι έτσι η δουλειά μας. Όπως ναι, δεν είναι έτσι τώρα... η δουλειά και του γιατρού και του δικηγόρου. Πάντως, υπάρχει ένα θέμα που είναι το πλαίσιο, το καταλάβαμε ότι αυτό χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Η Έλλη μάλιστα το είπε πολύ ευθέως ότι θα πρέπει ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε με ένα μπουζούκι να μπορεί να έχει τη λειτουργία που πρέπει, που ξέρει ότι πρέπει να έχει. Αλλά η να δικιά μου προ... τις εντολές, τις σωστές εντολές. Συμφωνώ, Έλλη. Απλά θεωρώ ότι για να παίξει μια ορχήστρα καλά χρειάζεται και τα κατάλληλα όργανα. Και μπορεί να φαίνεται εύκολο αυτό που λέω. Να φαίνεται εύκολο αυτό που λέω τώρα, αλλά και χωρίς καμία εκπαίδευση είμαι σίγουρος ότι αν βρισκόσασταν και οι τρεις στη θέση της αξιωματικού που την υποδέχτηκε, δεν θα την αφήνατε να φύγει. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάναμε ο καθένας από εμάς, αλλά δεν θα την αφήνατε να φύγει. Συμφωνώ. Στη χώρα μας βέβαια, για να συμπληρώσω αυτό που πρέπει να δημιουργήσουμε άμεσα, είναι αντίστοιχα πρωτόκολλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα και μέσα σε ένα τέταρτο λύνονται ζητήματα που εμάς μπορεί να παίρνουν μήνες. Πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και κουλτούρα, γιατί πραγματικά, ειδικά όσον αφορά την ισότητα των φύλων, είμαστε από τις χώρες που είμαστε προς το τέλος. Η τρίτη από το τέλος, δηλαδή, όσον αφορά τον ευρωπαϊκό δείκτη ισότητας των φύλων. Αυτό και μόνο του είναι ενισχυτικό, δείχνει την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Και δυστυχώς, αν θέλουμε να μιλάμε για πρόοδο και για δημοκρατία στη χώρα μας, θα πρέπει να εκλείψει η βία. Η βία από τις ευάλωτες ομάδες. Πάντως, θέλω να το πω, γιατί βλέπω τα σχόλια των τηλεθεατών και στο YouTube και στο inbox που μου έρχονται εδώ από φίλους. Έχουμε δει την αστυνομία να υπεραντιδρά σε άλλες περιπτώσεις, κυρίως όταν μιλάμε για κινητοποιήσεις ή έχουμε δει περιστατικά, κανείς δεν θα ξεχάσει, ας πούμε, την... μέχρι θανάτου βία που ασκήθηκε στο ΖΑΚ, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, έτσι. Βλέπαμε έναν ανήμπορο άνθρωπο να τον κλωτσάνε όλοι μαζί και ήταν αστυνομικοί, ήταν ένστολοι, πέρα από τους δύο πολίτες. Θέλω να πω ότι αυτή την υπεραντίδραση προσωπικά δυσκολεύομαι να τη βάλω σε ένα σωστό πλαίσιο. Εδώ έχει να κάνει και με το αν οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται με έναν τρόπο που να αντιλαμβάνονται ότι η στολή τους υποχρεώνει να έχουν άλλα μέτρα στη συμπεριφορά τους. Προφανώς δεν μπορεί να είναι όλοι διαμάντια, λουλούδια και σμαράγδια, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν φοράς τη στολή είσαι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεσαι με κάποιο τρόπο. Είναι εκπαιδευμένοι για να το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει εκπαίδευση των αστυνομικών και μάλιστα εκπαίδευση η οποία έχει να κάνει είτε με την αυτοάμυνα, την αυτοπροστασία, την εγκληματολογία κτλ. Αλλά όπως προείπαμε, δεν έχει να κάνει αυτά. Ο τρόπος αντίδρασής μας στα διάφορα περιστατικά έχει να κάνει με το τι άνθρωποι είμαστε. Και αυτό έχει να κάνει ανεξαρτήτως στολή. Θεωρώ δηλαδή ότι όπως και στις υπόλοιπες μικρές οικογένειες, έτσι και στην οικογένεια της αστυνομίας, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και πραγματικά είναι κάτι όμως το οποίο, επειδή έχει αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να εκλείψει. Και θα πρέπει να εκλείψει από τη ρίζα του. Από τα νέα παιδιά που μπαίνουν μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Και πιστέψτε με, είναι λυπηρό, γιατί το έχουμε συναντήσει και εμείς αυτό, σαν Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας, που επισκεφτόμαστε υπηρεσίες,
βλέπουμε πόσο λυπηρό είναι για τα νέα παιδιά που είναι σε υπηρεσίες και λένε εμείς περιμέναμε να βγούμε, είχαμε όνειρα για την αστυνομία και ζούμε αυτό. Δηλαδή να είναι μέσα στο, σε ένα άδειο τμήμα, σε τμήματα φαντάσματα και να είναι πολύ λίγα άτομα με πολύ άσχημες συνθήκες ακόμα και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κτηριακού. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη αστυνομία, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να την αλλάξουμε. Και ο εξυγχρονισμός δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει τόσο με τον τρόπο που εκπαιδεύουμε τους αστυνομικούς. Εκπαίδευση δεν είναι το να πάμε 4 μέρες ή 5 μέρες εκπαίδευση και να πούμε «Α, εκπαιδευτήκαμε». Γιατί και στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας η εκπαίδευση που παίρνουν είναι μια εβδομάδα. Το ναι. θέμα είναι να θέλω να είμαι εκεί. Το καλό βέβαια στα γραφεία είναι ότι είναι άτομα τα οποία έχουν, οι περισσότεροι έχουν και πτυχία είτε κοινωνικής λειτουργού, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου κτλ. Οπότε όλο αυτό βοηθάει... Και γίνεται με επιλογή τους η μετάθεση τους στα... Μάλιστα. Γίνεται με επιλογή και μάλιστα προσπαθούμε πάντα, κάτι το οποίο δεν το πετυχαίνουμε, να υπάρχουν και γυναίκες στα γραφεία, γιατί οι γυναίκες ειδικά με το MeToo που ξεκίνησε μας λέγανε ότι ωραία με στέλνετε και κυρία Βαγενά, αλλά εγώ θέλω να μιλήσω σε γυναίκα, όπως μιλάω σε εσάς, θέλω να μιλήσω και σε μια άλλη γυναίκα. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα γραφεία, θα γίνουν άλλα 45 γραφεία, θα γίνει επέκταση του panic button, αλλά πέρα από όλα αυτά, αν δεν κοιτάξουμε τον άνθρωπο προς άνθρωπο, αν δεν αλλάξουμε κουλτούρα και να είμαστε περισσότερο, να το βλέπουμε περισσότερο σαν λειτουργήμα και όχι σαν επάγγελμα, ιδίως όταν αφορά τέτοιου είδους εγκλήματα, τότε δεν θεωρώ ότι θα μας σώσει κανένα χειρίδιο και καμία εκπαίδευση μια εβδομάδα. Και αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, αν μου επιτρέπετε. Άστε. Εγώ με τη διαφωνία θέλω να πω κάτι, αλλά θέλω να είναι μπροστά η κυρία Βαγενάδα, πριν κλείσουμε. Ναι. Γιατί τα σχόλια στον καλασμένο πρέπει να τα κάνεις όταν είναι παρόν. Βεβαίως. Και όχι όταν είναι απόν. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω χρόνια στη δημοσιογραφία, υποστήριξα τους πρώτους στις πιο δύσκολες στιγμές, το αναπαγορευτικό και σε πήγαιναν φυλακή το συνδικαλισμό στα σώματα ασφαλείας. Και θέλω να πω ότι για πρώτη φορά είδα συνδικαλιστή με τόσο καθαρή άποψη, ουσίας, βοηθητική για τη λειτουργία της αστυνομίας, που φέρνει τον αστυνομικό κοντά στον πολίτη. Και θέλω να το πω, οι δημοσιογράφοι δεν είναι να λένε καλές κουβέντες, οι δημοσιογράφοι είναι να κάνουν κριτική, αλλά καμία φορά αν το φαινόμενο είναι τόσο πρόβλημα να βλέπουμε συνδικαλιστές να λειτουργούν σαν εκπρόσωποι της αστυνομίας και όχι για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των συναδέλφων τους και να αντιπαρατίθενται, να επισημαίνουν τα κακώς κείμενα, αξίζει φωνές κατά τη γνώμη μου σαν την κυρία Βαγενά να της λέμε ένα μπράβο. Εξαίρεση, αλλά πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη αξία ότι σας τα είπε ο Βασίλης Κούρης. Και ευχαριστούμε και οι τρεις μας πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.